ευρισκόμεθα στην δευτέραν κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, στην δευτέραν παράγραφον. Αλερίτης, τίποτε άρα εστίν η αμαρτία. Ζώων εστίν, άγγελος εστίν, δαίμον εστί. Τι εστί τούτο το ενεργούν. Ουκ εστίν εχθρός έξωθεν, άνθρωπε καταγωνιζόμενος, αλλά βλάστημα κακόν αυτοπροαιρέτως αυξάνων από σου. Ορθείς βλέπε τη σώμασή σου και ουκέστη επιθυμία. Μη άρπαζε τα αλότρια και αρπαγεί και κοίμηται. Μνημόνευε της κρίσεως και ούτε πορνεία, ούτε μοιχεία, ούτε φόνος, ουδέτη των παρανομημάτων ισχύσει παρασύ. Όταν δε επιλάθη του Θεού, τότε λοιπόν άρχι λογίζεστε πονηρά και συντελείν παράνομα. Είναι μία ωραιοτάτη παράγραφος αυτή, αγαπητοί μου, ας την προσέξουμε. Όπως θα θυμόσαστε την περασμένη φορά, είχαμε μιλήσει για το θέμα της αμαρτίας και του κακού. Τι είναι το κακόν? Και ότι το κακόν δεν υπάρχει παρά μόνο εις την προαίρεση. Εδώ κάνει πάλι ένα πλάτεμα για να αναφερθεί στο θέμα του κακού και επιμένει πολύ στο σημείο αυτό ο Άγιος Κύριλλος, ίσως και άλλες φορές θα επανέλθει, επειδή το θέμα αυτό του κακού την εποχή εκείνη ή το από φιλοσοφικής πλευράς ένα επίμαχο θέμα και είχε δημιουργήσει, όπως τα γνωρίσετε, την διαρχία. Η ερμηνεία του κακού μέσα στον κόσμο δημιούργησε στα φιλοσοφικά συστήματα αυτήν την διαρχία. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητος, όχι ο λιγότερο δυστυχώς και τα νεότερα φιλοσοφικά συστήματα, αλλά προπαντός της αρχαιότητος, είναι διαρχικά. Και όλα αυτά στην προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει την παρουσία του κακού. Τι είναι το κακόν? Και γιατί υπάρχει το κακόν? Τι είναι αυτό το κακόν? Είναι ουσία? Δεν είναι ουσία? Είναι κάτι ζωντανό? Δεν είναι κάτι ζωντανό? Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο, επειδή εδέχεται η Εκκλησία τις επιδράσεις του γνωστικισμού, και τις εδέχεται διότι πολλοί χριστιανοί παρεσύροντο και γίνοντο γνωστικοί, δηλαδή πίστευαν στη διαρχία, γι' αυτό το λόγο επιμένει πολύ εδώ ο Άγιος Κύριλλος στο θέμα της παρουσίας του κακού. Αλλά μην νομίζετε ότι το θέμα αυτό ανήκει στο παρελθόν. Είναι ένα θέμα το οποίο ανήκει και εις το παρόν και θα ανήκει πάντοτε εις το εκάστοτε παρόν. Εγώ θα σας αναφέρω αμέσως το θέμα της διαρχίας, δηλαδή την παρουσία του κακού με την ερμηνεία της διαρχίας, δηλαδή ερμηνεύοντας την παρουσία του κακού, αμέσως δίδομαι εξήγηση διαρχική. Εμείς, οι απλοί άνθρωποι, προσέξτε με, οι απλοί άνθρωποι, κάποτε δε και εντελώς αγράμματοι άνθρωποι. Γιατί αυτά τα πράγματα, όλα εκείνα τα οποία μπορεί η φιλοσοφία να λέγει, αυτά κατεβαίνουν στο λαό και τα βρίσκουμε με λαϊκό τρόπο, τα βρίσκουμε. Όταν επί παραδείγματι θεωρούν τον γάμον ακάθαρτον, όταν θεωρούν το σώμα ακάθαρτον και κακόν, ως στρεφόμενο εναντίον της ψυχής του πνεύματος, και το υποτιμούν το σώμα, ή ακόμη η άσκηση στην οποία επιβάλλουν δεν είναι άσκηση. Προηγουμένως δεν λέγαμε στο θέμα των απορριών περί σωματικού κόπου και εξουθενώσεως και ταπεινώσεως του σώματος κλπ. Εδώ πρέπει να σας σημειώσω ότι η άσκηση, εδώ είναι η διαφορά στον χριστιανισμό με τα άλλα θρησκεύματα, τα ειδωλολατρικά, τα εγκόσμια θρησκεύματα, ότι την άσκηση δεν τη θεωρεί ποτέ σωματοκτόνων, αλλά
παθοκτόνων. Ποτέ δεν θέλει ο χριστιανός να σκοτώσει το σώμα. Οι άλλες θρησκείες και τα φιλοσοφικά συστήματα θεωρούν το σώμα ως πηγή του κακού. Πηγή του κακού, λέει επί παραδείγμα του άνθρωπος. Αχ, αυτή η κοιλιά που ζητάει αυτά που ζητάει. Αχ, αυτά τα αφροδίσια τι ζητούν. Δηλαδή, ο αφροδισιασμός. Τι ζητώ, τι ζητώ. Θέλω να αγωνιστώ, αλλά δεν μπορώ να η σάρκα με ρίχνει. Κακό πράγμα λοιπόν η σάρκα. Αδελφέ μου, ούτε η κοιλιά σου φταίει, ούτε τα γεννητικά σου όργανα φταίνε. Τίποτα δεν φταίει από αυτά, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αλλού είναι το κακό. Δεν φταίει αυτή η ίδια η σάρκα. Έτσι, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διαρχική θέση, προσπαθούν οι άνθρωποι να σκοτώσουν το σώμα τους, να το καυτηριάσουν, να το περιορίσουν. Δεν είναι εκεί το πράγμα. Δεν είναι σωματοκτόνος η άσκηση, παθοκτόνος. Το σώμα είναι ναός του Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όχι σήμερα, ίσως του χρόνου, που αναφέρεται στην Τετάρτη επί παραδείγματι κατήχηση, που αναφέρεται στο σώμα Άγιος Κύριλλος περιληπτικά, γιατί θα επανέλθει και αργότερα στο θέμα του σώματος, είναι δημιούργημα του Θεού από τα θαυμάσια. Τι είναι, λέει, αυτό το σώμα που το κατηγορούν πολλοί? Του λείπει τίποτε? Αριστούργημα είναι αυτό το σώμα, το δημιούργημα αυτό του Θεού, και είναι ναός του Θεού και έγινε μέλος του σώματος του Χριστού. Το σώμα, θα πει ο Απόστολος Παύλος, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού, και τα δυο είναι του Θεού. Δεν ανήκει το σώμα σε κάποιον κακόν Θεόν. Ούτε τυχαία βρέθηκε, ούτε νεκλοβίστη ψυχή μέσα σε ένα κακό σώμα. Αυτά που και από την τηλεόραση ακόμη βλέπετε περί μετεμψυχώσεως, μετεσταρκώσεως και τα λοιπά, που περιπλανάται η ψυχή με τα πηδά από σώμα σε σώμα, ζητούσα να ελευθερωθεί κάποτε και να τελειοποιηθεί διαμέσου των φυλακών της, των ποικίλων εκείνων ενσαρκώσεων που θα υφίσταται μέσα στις ποικίλες αυτές, θα λέγαμε, με τεσσαρκώσεις της. Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Η ύλη δεν είναι κακή. Δεν εδράζει το κακό στην ύλη. Ούτε έχει ουσία το κακό. Όπως σας έλεγα από την περασμένη φορά, να μην επαναλάβω, που αναφέρει ωραιότατα ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Αλλά εδώ ρωτάει όμως, γιατί επανέρχεται ο Άγιος Κύριλλος, τον καίει το θέμα, επειδή πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Οι κατοικούμενοι του πρέπει να το καταλάβουν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, την έννοια του κακού. Και λέγει, θα πει κάποιος, τι πράγμα είναι η αμαρτία? Είναι κάτι ζωντανό? Ζωόνεστη? Είναι κάτι ζωντανό? Μήπως είναι άγγελος? Μήπως είναι δαίμον? Τι είναι εκείνο το οποίο ενεργεί σε εμάς την αμαρτία, το κακό? Τι εστί τούτο το ενεργούν? Και λέγει, ουκέ στην εχθρός έξωθεν άνθρωπε καταγωνιζόμενος. Δεν υπάρχει άνθρωπε εχθρός, το κακό δηλαδή, που έρχεται απ' έξω να αγωνιστεί εναντίον σου, αλλά βλάστημα κακών αυτοπροαιρέτως αυξάνων από σου. Είναι στην προαίρεσή σου το κακό, εκεί φυτρώνει, εκεί αναπτύσσεται, είναι στην προαίρεση. Το κακό, θα το θυμόστε πάντοτε, ουσία δεν είναι. Το κακό ανήκει στην προαίρεση, είναι στο να διαλέξω το καλό από το κακό. Στην προσπάθεια μου να διαλέξω, εάν δεχθώ το κακό, τότε και επιτελέσει το κακό, τότε το κακό δεν έχει ουσία, αλλά είναι θέμα εκδηλώσεως της ιδίας μου, της προαιρέσεως. Η προαίρεση, ας το πούμε, είναι ένα όργανο μέσα στον άνθρωπο και αναλόγως ενεργεί. Άλλοτε μενούτος, άλλοτε δεούτος. Έτσι λοιπόν το κακό δεν έχει ουσία. Και λέγει τώρα εδώ ωραιότατα πρακτικά πράγματα, διότι αυτό τον ενδιαφέρει τον Άγιο Κύριο ποιμαντικά,
να βοηθήσει τους κατοικουμένους του, τους φωτιζομένους εδώ, να τους βοηθήσει να ζήσουν πνευματική ζωή. Ακούστε τι ωραία πράγματα. Ορθείς βλέπε τις όμασή σου και ουκέστη επιθυμία. Βλέπε σωστά με τα μάτια σου και να είσαι σίγουρος. Επιθυμία δεν υπάρχει. Κακό δεν υπάρχει. Αυτό επιτρέψατε μου να το κάνει κανείς μία πινακιδούλα και να το βλέπει συχνά. Μόνο που ακόμη θα μου επιτρέψετε να πω ότι για να το επιτύχει ένας άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται μια ζωή ολόκληρη. Βλέπε, λέγει, σωστά με τα μάτια σου και τότε επιθυμία δεν υπάρχει. Αν με ρωτήσετε τι θα πει σωστά, αυτό είναι τώρα το επίμαχο, τι θα πει να βλέπω σωστά. Κάποτε ρωτήθηκε ο Κύριος πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού μέσα στον άνθρωπο εννοείται. Διότι με τα παρατηρήσεως δεν έρχεται, είπε ο Κύριος, και η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Διασώζει λοιπόν ο Άγιος Κλήμης Ρώμης στις δύο του επιστολές προς Κορινθίους. Διασώζει τα λεγόμενα λόγια του Κυρίου, εκείνα τα οποία προφορικά διασώθησαν και τα οποία βεβαίως δεν είναι καταχωρημένα μέσα στην Αγία Γραφή. Και απήντησε ο Κύριος στην ερώτηση πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού και είπε: όταν βλέπει, λέγει, ο άνδρας τη γυναίκα, ούτε σαν γυναίκα, τίποτα, απλώς σαν άνθρωπο. Και όταν η γυναίκα βλέπει τον άνδρα, όχι σαν άνδρα, αλλά απλώς σαν άνθρωπο, τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπει ορθά. Δεν βλέπει από πλευράς φίλου, το φι με ύψιλον, με ένα λάμδα. Δηλαδή δεν βλέπει το άλλο φίλο, αλλά βλέπει τον άλλον άνθρωπο. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθεί καμία επιθυμία. Τίποτα. Βλέπεις τον άλλον άνθρωπο. Τίποτα. Εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί στον Παράδεισον, όπως σας έλεγα χθες το βράδυ, με μια κάποια θεολογική τοποθέτηση του θέματος, ότι δεν ήσαν γυμνοί, αλλά ήσαν ενδεδειμένοι με την θεοήφαντο Θεία Δόξα, θεοήφαντο ύφασμα, θεοήφαντο στολή της Θείας Δόξης, λέγει εκεί ότι ήσαν γυμνοί και ούκοι σχήνοντο, δεν εντρέποντο. Ξέρετε γιατί? Υπήρχε η απλότης, η Θεία Απλότης. Η απλότης και σήμερα επικαλείται από τους διαφθαρμένους ανθρώπους. Σου δίνεται μπροστά σου ξετσίποτα και όταν του πεις γιατί το κάνεις αυτό, εκείνος απαντά: εσύ είσαι σεμνότυφος και εγώ είμαι απλός. Όρσε, με συγχωρείτε. Τι θα πει εσύ, εγώ είμαι σεμνότυφος και εσύ είσαι απλός? Επικαλούνται με τόση ευκολία το θέμα της απλότητος. Το θέμα της απλότητος είναι όχι απλώς αρετή, αλλά η συνισταμένη πασών των αρετών εις το άκρο ναότον της μορφής των. Αυτό είναι η απλότης. Γι' αυτό λέγεται Αγία Απλότης. Και εσύ έφτασες εις το άκρο ναότον των αρετών και λέγεις ότι ζεις την απλότητα ξετσίποτα που δίνεσαι και προκαλείς και προκαλείσαι. Όχι λοιπόν, δεν είναι το πράγμα εκεί. Τι είναι δε απλότης? Σας είπα, αλλά να σας το πω και τώρα κάπως αλλιώς. Όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, το να βλέπεις τα πράγματα του κόσμου τούτου ή τα σχήματα, λέει τα σχήματα μάλιστα επιλέξει, όπως είναι. Ακούστε, όπως είναι. Αυτό είναι η απλότηση. Όταν εμείς δούμε ένα σχήμα από εκείνα που φτιάχνουμε στους τοίχους, πρόστιχα σχήματα. Μάλιστα, θα με καταλάβετε, τα λεγόμενα φαλικά σχήματα που γράφουν, ζωγραφίζουν στα αποχωρητήρια, από εδώ και από εκεί στους τοίχους, στο σχολείο, στα δημόσια ουρητήρια κτλ. Τα λεγόμενα φαλικά
φαλώς, φαλικά σχήματα. Το μυαλό μας που πηγαίνει, εκεί που πηγαίνει και πειραζόμαστε. Μπορείς να δεις ένα σχήμα χωρίς να πειραχθείς? Τίποτα. Ένα μικρό παιδί όταν δει, πάρτε ένα παιδάκι 2 ετών, αν δει γυμνούς ανθρώπους θα σκεφτεί τίποτε? Απολύτως τίποτα. Αυτό είναι η απλότητα. Αυτό είναι η απλότητα. Να βλέπεις οτιδήποτε και το μυαλό σου να μην πηγαίνει σε κάτι άλλο παραπέρα. Να μην αλλάζεις εκείνο το οποίο βλέπεις. Αυτό λέγεται απλότητα. Είναι όμως τρομερά δύσκολο. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος, αγαπητοί μου, αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει. Αγωνίζεται, φοβερά αγωνίζεται, και μεγάλοι ασκητές ίσως να έφτασαν σε μια αγία απλότητα, αλλά και εκεί θα λέγαμε υπό κάποιους περιορισμούς. Λοιπόν, το να βλέπεις, λέει, τον άνδρα ή τη γυναίκα αντιστοίχως, και να μην τον βλέπεις ούτε ως άνδρα, τον άνδρα ως προς τη γυναίκα, ούτε την γυναίκα ως γυναίκα ως προς τον άνδρα. Μπορείς, λέει, να το πετύχεις αυτό. Τότε ήρθε η Βασιλεία του Θεού μέσα σου. Δηλαδή να βλέπεις μια απλότητα. Να είναι αδελφός αδελφή. Αν το θέλετε, αυτό θα υπάρξει η Βασιλεία του Θεού. Αν το θέλετε, εάν δεν πετύχαμε αυτό από την παρούσα ζωή, μη τρομάζετε παρακαλώ, μη τρομάζετε. Ούτε εκεί θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε, γιατί θα είμαστε ακατάλληλοι να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Επειδή η αρετή μας εδώ στον κόσμο αυτόν παγιώνεται με τον θάνατον και είναι εκείνη η ψυχική κατάσταση ή είχαμε εδώ στη γη. Αν φύγαμε εν μετανία, εάν φύγαμε με κατάσταση κάποιας αγωνιζομένης απαθίας, προσέξτε, όχι απαθίας, που τέλος πάντων αγωνιζομένης απαθίας, τότε μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, διότι θα έχουμε καταλληλότητα για να μπούμε. Αλλιώτικα δεν έχουμε καταλληλότητα να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι θα λέγαμε εδώ ότι αυτό θα πει ορθής βλέπε τις όμασή σου, βλέπε με τα μάτια σου σωστά, και τότε δεν έχεις τίποτα να επιθυμήσεις. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί πήρα μόνο τα σαρκικά θέματα. Να σας πάρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Είσαι, πας σε μια τράπεζα και βλέπεις ποιοι εκεί πως συναλλάσσονται οι άνθρωποι. Μάλιστα υπάρχουν και κάτι άνθρωποι που έχουν χιλιάρικα στίβες εκεί και τα διευθετούν. Δεν ξέρω πως τα βάζουν αυτά, ίσως να βάζουν σε μια όψη μόνο, δεν ξέρω. Έχω δει πολλές φορές που βάζουν, ξέρω εγώ, τα φτιάχνουν, δεν ξέρω γιατί. Τα μετράνε και τα κάνουν κατά 100.000, δεν ξέρω. Δεσμίδες ολόκληρες, χιλιάρικα. Αδελφοί μου, πώς βλέπουμε τα χιλιάρικα αυτά? Ή αν υποτεθεί ότι βρισκόμαστε σε λίρες μπροστά, βέβαια είναι δύσκολο να βρει κανείς μπροστά σε ένα σωρό από λίρες. Είναι δύσκολο το θέαμα. Πώς είμαστε, πώς βλέπουμε τα χιλιάρικα αυτά? Μένουμε απαθείς. Δηλαδή να πείτε, τι είναι τα χιλιάρικα? Είναι χαρτιά τυπωμένα. Μα θα μου πείτε, έχουν αντίκρισμα των χρυσών. Και τι είναι ο χρυσός? Μέταλλον, το οποίο είναι κίτρινο, ενώ των κατσαρολών μου είναι άσπρο, γιατί λέγεται αλουμίνιο. Τίποτα άλλο. Μέταλλο. Δηλαδή αυτό θα πει βλέπω σωστά. Είναι ύλη, τίποτα. Με εξυπηρετεί. Όπως με εξυπηρετεί η αλουμινένια κατσαρόλα μου για να μαγειρέψει το φαΐ μου, έτσι και αν είχα χρυσόν να πάω στην αγορά να ψωνίσω. Μόνο αυτό με εξυπηρετεί, τίποτα άλλο. Μπορώ λοιπόν να δω τα χρήματα έτσι? Γιατί αν τα δω αλλιώτικα, πώς? Με εκείνη τη λατρεία που έχει ο φιλάργυρος άνθρωπος, ο φιλοχρήματος άνθρωπος, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Αν το δω έτσι, τότε δεν βλέπω σωστά. Γι' αυτό είναι ανάγκη να διεισδύομαι και εις την φύση των όντων. Οι μεγάλοι άγιοι και οι φιλόσοφοι, εισδύοντες εις την φύση των όντων, μπορούσαν να εκτιμούν αναλόγως. Ο Διογένης, βλέπετε, δεν χρησιμοποιεί ο χριστιανόν ασκητή, χρησιμοποιεί ο ειδωλολάτρη. Για να σας βοηθήσω να καταλάβουμε ότι δεν είναι θέμα να με κάνει ο Χριστός να το βλέπω έτσι. Ακόμη και αν έχω λίγο καθαρό νου, θα το δω. Εάν λοιπόν
και μόνο γιατί είμαι φιλόσοφος το βλέπω έτσι, πόσο περισσότερο αν είμαι χριστιανός. Ο Διογένης λοιπόν, όταν ήρθε ο Αλέξανδρος και του λέγει, το ξέρετε όλοι σας αυτό, του λέγει έμαθα για σένα ότι είσαι σπουδαίος, αλλά σε βλέπω πολύ φτωχό εδώ πέρα, να σου δώσω μερικά χρήματα, ξέρω εγώ, είσαι δοξασμένος φιλόσοφος, ξέρω εγώ, τι μπορώ να σου δώσω, Και του λέγει ο Διογένης του Αλεξάνδρου, όταν κατέκτησε την Αθήνα, του λέγει αυτό που εγώ σου ζητώ δεν μπορεί να μου το δώσει. Τι, άντε κάτι στην πάντα να μου δώσει τον ήλιο, γιατί τον ήλιο μου κρύβεις τώρα. Ήταν η σκιά του Αλεξάνδρου μπροστά του και του έκρυβε τον ήλιο. Και ο Διογένης δεν ήθελε παρά τον ήλιο. Δεν ήθελε τίποτα άλλο. Γιατί είχε εκτιμήσει τα πράγματα. Έβλεπε ότι τα υλικά πράγματα δεν έχουν αξία. Δεν έχουν σημασία. Δεν έχουν σημασία τίποτα. Αυτό θα τη βλέπω ορθά. Έτσι, αν αγαπητοί μου, στα υλικά πράγματα βλέπω ορθά, τότε πέστε μου, υπάρχει βία να τηρήσω την εντολή ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίωσου εστίν? Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί να επιθυμήσω τα πράγματα που ανήκουν στον πλησίο μου? Τίποτα. Ο άλλος έχει ένα πολύ ωραίο κήπο με ευωδιαστά λουλούδια. Κάθομαι απ' έξω και τα βλέπω. Είναι ανάγκη να δικό μου το χτύμα αυτό? Δεν μου είναι αρκετό του ότι τα βλέπω και μάλιστα δεν πληρώνω ούτε περιβολάρι ούτε εφορία? Μόνο τα βλέπω. Δεν μου είναι αρκετό αυτό? Βλέπω τα πάρκα, βλέπω τον ήλιο, βλέπω τα βουνά, βλέπω το χιόνι όταν χιονίζει και είναι τόσο ωραίο το χιόνι. Βλέπω τη βροχή και αυτή έχει γραφικότητα. Βλέπω και τον άνεμο και αυτός έχει γραφικότητα. Βλέπω τους κεραυνούς και τις αστραπές όταν διασχίζω τον ουρανό και αυτές έχουν γραφικότητα. Και οι βροντές και αυτές έχουν γραφικότητα. Όλα έχουν γραφικότητα. Μπορώ να τα απολαύσω όλα. Τα βλέπω όπως είναι. Απλά. Έχει λοιπόν τα μάτια σου σωστά. Βλέπε, λέγει σωστά εδώ ο Αγίος Κύριλλος, και τότε σε σένα δεν θα υπάρξει επιθυμία. Και κάνει η ανάλυση του πράγματος και λέγει μη άρπαζε τα αλότρια, μην αρπάζεις τα ξένα πράγματα, γιατί να τα αρπάξεις? Και αρπαγεί και κοίμηται και κοίμηται. Τότε αν λέει δεν θα αρπάξεις τα αλότρια, τότε η αρπαγή κοιμήθηκε, δεν κοιμάται, είναι ανενέργητη. Αφού δεν αρπάζεις τα αλότρια. Αλλά προσέξτε, εδώ μένει στον παλαιό νόμο στο σημείο αυτό, ενώ στο πρώτο πάει και στην Καινή Διαθήκη. Τι σημαίνει? Δεν είναι αρκετό να μην αρπάξω τα αλότρια, αλλά πρέπει να δω ότι δεν έχουν αξία τα αλότρια. Δεν έχουν αξία. Γιατί να τα αρπάξω? Με ποιο λόγο? Μνημόνευε της κρίσεως. Πω τι ωραίο αυτό. Να θυμάσαι ότι υπάρχει κρίσης και ούτε πορνεία, ούτε μοιχεία, ούτε φόνος, ουδέ τι των παρανομημάτων ισχύσει παρασύ. Να θυμάσαι ότι θα κριθείς και τότε τίποτα δεν θα πάθεις από τα αμαρτήματα που υπάρχουν. Θα με κρίνει ο Θεός. Είναι εκείνο που λέγει πάλι η Παλαιά Διαθήκη, να θυμάσαι τα έσχατά σου, να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Αλλά μόνο που έχει αρνητικό χαρακτήρα αυτό που λέει εδώ. Έχει αρνητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, θα με κρίνει ο Θεός, φοβούμαι. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να περάσουμε και εις τον θετικό χαρακτήρα, στη θετική πλευρά, ότι δεν αξίζει το πράγμα. Ακούστε με, δεν αξίζει το πράγμα να το επιθυμίσω αυτό το κάτι. Βλέπετε έναν ωραίον άνθρωπο. Ωραίος είναι. Να χαίρετε την ομορφιά του. Μπορείς να πεις απλά, απλά, πολύ απλά. Τι ωραίους ανθρώπους κάνει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Μην επιθυμήσεις να αμαρτήσεις μαζί του. Τίποτα άλλο. Πολύ απλά. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Θέλεις να ειδείς, σε πειράζει, λέγει, ένα ωραίο πρόσωπο. Πήγαινε πολύ κοντά να ειδείς τι λακκούβες έχει. Τι, ξέρω εγώ. Και όταν δεις αυτά, εμείς τα λέγαμε στην εποχή μας, πάρε ένα φακό και δες το δέρμα και θα πεις αυτό ερωτεύτηκα, αυτό αγάπησα, αυτό με έκανε μέσα μου να αισθανθώ άσχημα, αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να βαθύνουμε εις την φύση των όντων, να εξηγήσουμε τα πράγματα, να τα συνειδητοποιήσουμε, να τα κατανοήσουμε και τότε αγαπητοί μου πραγματικά
δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε τον εαυτό μας. Θα έχουμε καταλάβει ότι έτσι πρέπει να κινούμεθα. Και εδώ προσέξτε τώρα κάτι πολύ σπουδαίο, για να δείτε γιατί σήμερα υπάρχει το έγκλημα. Γιατί υπάρχει μάλιστα το έγκλημα σε προϊούσα κατάσταση. Μου έλεγε σήμερα κάποιος άνθρωπος, λέει, ο άλλος σε σκοτώνει σήμερα για 20.000 δραχμές. Δεν του είπα τίποτε, ένας ταξιτζής ήταν. Θέλω να του έλεγα ότι όχι για 20.000 δραχμές, για μια παρεξήγηση, μου έλεγε, αδελφοί μου, ότι ένα γνωστό μας παιδί πήγε να παρκάρει με το αυτοκίνητο του κάπου, ήταν και στρατιώτης αυτός τώρα. Τώρα έγινε αυτές τις μέρες έγινε. Και ήθελε να παρκάρει και κάποιος άλλος με το αυτοκίνητό του και λογομάχησαν. Εγώ ήρθα πρώτος, όχι εγώ ήρθα πρώτος, να παρκάρω εδώ, βγάζει ο άλλος ένα σουγιά και του διέριξε και την σπλήνα. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορούσε να έχει γίνει παρακάτω. Λοιπόν, όχι για 20.000 δραχμές, αλλά για μια τυποτένια παρεξήγηση. Τυποτένια, ανόητη παρεξήγηση. Δηλαδή έχει τόσο φτηνίνη η ανθρώπινη ζωή. Πολύ ξέφτησε, πολύ, τίποτα. Δεν αξίζει τίποτα πια η ανθρώπινη ζωή. Έτσι βλέπετε τους ανθρώπους να σκοτώνουν, να δολοφονούν, να ληστεύουν, να κλέπτουν με κάθε τρόπο, να μετέρχονται ναρκωτικά και άλλα πράγματα, δολοπλοκίες, διαστροφές, ανηθικότητες, βρωμιές, καταχρήσεις, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Αναρχία. Ξέρετε ότι η τελευταία λέξη όλων αυτών των καταστάσεων, αυτής της ηθικής εξαχριώσεως και εξαθλιώσεως, είναι η αναρχία. Σημειώσατε λέει, ότι το φαινόμενο της αναρχίας δεν είναι καινούριο. Σημειώσατε το αυτό. Είναι μια αρνητική θέση που παίρνουν οι άνθρωποι έναντι της κοινωνίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθη από τον περασμένο αιώνα και είναι γέννημα της Δύσεως. Ο Ντοστογεύσκη ήδη αναφέρει περίπτωση αναρχικού σε ένα μυθιστόρημά του. Ακούσατε. Αναφέρει περίπτωση αναρχικού με τον οποίο ανοίγει διάλογο. Διάβασα απόσπασμα, δεν θυμάμαι από ποιο βιβλίο του είναι, δεν έχω διαβάσει τον Ντοστογεύσκη, αλλά απλώς ένα απόσπασμα σε ένα περιοδικό διάβασα που αναφέρεται σε ένα διάλογο του με έναν αναρχικό και είναι ήδη από τον περασμένο αιώνα. Ο αναρχισμός λοιπόν είναι τα φαινόμενα της Δύσεως, γέννημα της Δύσεως. Είναι, εκεί οδήγησε ένας ορθολογισμός την Ευρώπη, στον αναρχισμό. Δηλαδή, τι θα πει αναρχισμός? Η απόρριψη πάσης αυθεντίας και το στήσιμο αυθεντίας του κάθε ανθρώπου. Απορρίπτω την αυθεντία τη δική σας, όποια και αν είναι αυτή, και στείλω το είδωλο της δικής μου αυθεντίας. Αυτό βέβαια σας είπα οφείλεται στη Δύση. Το ξεκίνημα έγινε όταν οι Προτεστάντε, ο Λούθυρος ξεκίνησε να απορρίψει το κύριος και την αυθεντία της Δυτικής Εκκλησίας. Η Δυτική Εκκλησία έκανε μεγάλες φοβερές καταχρήσεις, οι Πάπε, και έτσι ο Λούθυρος αμφισβητεί το κύρος της Ρώμης, με αποτέλεσμα να εισαγάγει στην Ευρώπη ένα καινούριο πνεύμα, το πνεύμα της αμφισβητήσεως. Και αυτή η αμφισβήτηση άρχισε σιγά σιγά να παίρνει στάρκα και οστά, αγαπητοί μου, και να οδηγήσει εις τον αναρχισμό. Το φαινόμενο λοιπόν του αναρχισμού δεν είναι καθόλου καινούριο και έχει βαθιές ρίζες και είναι ένα φαινόμενο φοβερών, διότι δεν ξέρει κανείς πώς να το θεραπεύσει. Λοιπόν, οφείλεται στο εξής. Ένα στίχος είναι το Αγίου Κυρίλλου και θα το καταλάβετε. Όταν δε επιλάθη του Θεού, τότε λοιπόν αρχιλογίζεστε πονηρά και συντελείν παράνομα. Τέλος. Αυτό είναι όλο. Όταν αρχίζεις να ξεχνάς τον Θεό, τότε αρχίζεις να σκέπτεσαι πονηρά και να συντελείς παράνομα πράγματα. Τότε όλα επιτρέπονται. Διότι όταν βγει το κύρος του Θεού, το κύρος του Θεού, η αφεντία του Θεού, τότε θα κάνω την αφεντιά μου αφεντία.
και δεν παραδέχομαι κανέναν άλλον. Αλλά τότε ήδη μπήκα στην αναρχία. Θέλετε λοιπόν να μην πέσουμε στον αναρχισμό? Γιατί έχουμε αρχίσει να πέφτουμε στον αναρχισμό και εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα. Είναι γνωστό. Θέλετε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε? Να το φάρμακο. Μην ξεχάσεις το Θεό και τότε, δηλαδή έχει αυθεντία σου το Θεό και τότε όλα τα καλά θα είναι σε σένα. Ξέχασες το Θεό, θα πέσεις και εσύ στην αναρχία. Και επειδή στην Ελλάδα σήμερα ξεχνάμε το Θεό. Επειδή λοιπόν αγαπητοί μου, σήμερα στην Ελλάδα, όπως σας εξήγησα, αρχίζουμε να βγάζουμε το Θεό από την οικογένεια. Τι νομίζετε το αποτέλεσμα όταν φτιάχνουμε ένα νέο τύπο οικογενείας? Προσέξτε τι είπα, ένα νέο τύπο οικογενείας. Άκουσα σήμερα την έκφραση, ίσως είναι παρόν ο κύριος που μου το είπε. Ναι, είναι παρόν. Κάτω η οικογενειοκρατία. Ναι, κάτω λέγει η οικογενειοκρατία. Ως να είναι ένα καθεστώς η οικογένεια, όπως θα ήταν μια δικτατορία, μια τυραννία, δεν ξέρω τι. Κάτω λοιπόν, να τη βγάλουμε την οικογένεια. Όταν μπαίνουν τέτοια συνθήματα, σημαίνει ότι η οικογένεια πια δεν έχει αυθεντία. Είναι γνωστό ότι πια ο πατέρας δεν είναι αυθεντίας πρόσωπο μέσα στην οικογένεια. Εσύ δεν ξέρεις, θα πει ο γιος τον πατέρα, εσύ δεν ξέρεις. Α, τράβα στην άκρη. Ποιος σου δίνει σημασία εσένα? Έτσι λοιπόν, όταν ο πατέρας δεν έχει αυθεντία, η μητέρα δεν έχει αυθεντία, ο ταλέπορος ο δάσκαλος, τι τραβάει αυτός ο δάσκαλος σήμερα στο σχολείο, αλλά μερικοί κακοί δάσκαλοι δημιουργούν την ιστορία αυτή. Και δεν είναι δυστυχώς μερικοί, είναι αρκετοί οι κακοί δάσκαλοι, οι οποίοι δημιουργούν αυτή την ιστορία μέσα στο σχολείο. Δηλαδή θέλουν να δημιουργήσουν απόρριψη της αυθεντίας. Ο δάσκαλος λοιπόν δεν είναι πλέον αυθεντία. Ο καθηγητής, και αυτοί τι τραβούν, δεν είναι πλέον αυθεντία μέσα στο σχολείο. Αλλά και αυτοί εργάστηκαν το κακό. Αυτό που συντελείται και οι καθηγητές το εργάζονται το κακό. Όχι όλοι. Οι καλοί που δεν το εργάζονται το κακό, αυτοί γεύονται τα αποτελέσματα του κακού. Και υποφέρουνε, πραγματικά υποφέρουν. Θέλετε ακόμα? Και εκείνοι που κυβερνούν, και εκείνοι δεν έχουν αυθεντία. Και εκείνοι που εργάζονται σήμερα ακριβώς για να καταστρέψουν κάθε αυθεντία, αυτό στρέφεται κατά τις κεφαλής των. Ο ιερεύς δεν έχει σήμερα αυθεντία, δεν είναι αυθεντία. Ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος, δεν είναι πια αυθεντίες αυτά. Αλλά τώρα επιχειρούμε και κάτι άλλο. Ο Χριστός δεν είναι πια αυθεντία. Ο Χριστός δεν είναι αυθεντία. Το Ευαγγέλιο δεν είναι αυθεντία. Το δεχόμεθα μόνο, και αυτό υπό αίρεση, μερικά ηθικά πραγματάκια, τίποτε άλλο. Αλλά δεν είναι αυθεντία. Εκείνο και πού το ξέρουμε αυτό? Και πού το ξέρουμε αυτό αν είναι αλήθεια? Και μόνο γιατί θα πούμε και πού το ξέρουμε αυτό, σημαίνει απορρίπτωμε, παίρνω δηλαδή τη λαϊκή έκφραση που το λένε οι απλοί άνθρωποι, σημαίνει ότι και το Ευαγγέλιο σήμερα δεν είναι αυθεντία. Ο Θεός δηλαδή πια δεν είναι αυθεντία. Όταν βγάζουμε το Θεό από τη ζωή μας, τότε σημαίνει ότι κάνουμε τον εαυτό μας αυθεντία μόνον, εκείνο που εμείς λέμε το νομίζουμε ότι είναι αυθεντία, και τότε όλα πλέον επιτρέπονται, όλα τα κακά επιτρέπονται, και το αποκορύφημα των κακών η αναρχία. Έχετε την εντύπωση ότι ύστερα από λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό, όπως πάμε με τον καλπάζοντα αυτών τρόπων προς το κακό, ότι θα μπορούσαμε, 9.30 ώρα τώρα είναι, ότι θα μπορούσαμε να μένουμε τέτοια ώρα ακόμη έξω στον δρόμο, ή θα κλεινόμαστε από τις 6 ώρα στα σπίτια μας? Και κάποτε μας έκλειναν οι Γερμανοί μέσα στα σπίτια μας από τις 6 ώρα με τη δύση του ηλίου. Τώρα θα κλεινόμαστε μόνοι μας. Δεν είναι περίεργο? Σε μεγάλες πόλεις ήδη της Αμερικής οι άνθρωποι κλείνονται από πολύ νωρίς τα σπίτια τους, διότι φοβούνται. Και τι άλλα ακόμη θα δούμε και πού θα φτάσουμε?
Όλα αυτά λοιπόν αγαπητοί μου δείχνουν ότι πράγματι ευγάλαμε το Θεό, όλα επιτρέπονται. Σας έλεγα κάποτε ένα ανέκδοτο που κάπου είχε πάει ένας υπουργός Γάλλος στα Πυρηναία για να παραθερήσει και στο ξενοδοχείο που θα έμενε εκάλεσε τον ξενοδόχο να πληρώσει προκαταβολικά. Είπε θα μείνω 10 ημέρες και του λέει τι οφείλω, τόσο λέει ο ξενοδόχος και τα επλήρωσε. Λέει ο ξενοδόχος, κύριε υπουργέ, να σας δώσω μία απόδειξη. Α, λέει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μας βλέπει ο Θεός. Λέγει ο ξενοδόχος, πιστεύετε στο Θεό? Μα βέβαια πιστεύω στο Θεό, λέγει ο υπουργός. Μα εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, λέγει ο ξενοδόχος. Τότε σας παρακαλώ, δώστε μου μια απόδειξη. Διότι αφού δεν πιστεύεις στο Θεό, ποιος σου έχει εμπιστοσύνη? Διότι άμα δεν φοβάσαι, δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν υπάρχει και φόβος Θεού. Και άμα δεν υπάρχει φόβος Θεού, τότε όλα τα κακά και η απάτη και τα πάντα είναι δυνατά σε σένα. Όπως είδατε αγαπητοί μου, αυτή η μικρή παράγραφος η Δευτέρα είχε αρκετό ψωμί πνευματικό, πολύ, το οποίο τόσο ελπίζω να μας ωφελήσει. Έρχομαι τώρα στην τρίτη παράγραφο. Ου μόνος δε σύ καθέστηκας του πράγματος αρχηγός, αλλά και άλλος της εστικάκιστος υποβολεύς, ο διάβολος. Υποβάλλει μενούν εκείνος, ου μην βία επικρατεί των μη πειθωμένων. Δια τούτο λέγει ο εκκλησιαστής, εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβίεπισε, τόπον σου μη αφής. Εάν αποκλείσεις την θύρα σου και μάκρον σου την χάνον ου βλάψισε. Εάν δε αδιαφόρος δέξει την ενθύμηση επιθυμίας, δια των λογισμών ρίζας εν σύ καταβάλλεται και κατά δεσμή σου την διάνοιαν και κατασπάσε εις βόθρον κακών. Και λοιπά. Εδώ θέλει να μας δείξει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ορθοδοξότατα και ωραιότατα, ότι πηγή του κακού πάντοτε είναι η προαίρεσης. Είτε αυτή η προαίρεση ανήκει στον άνθρωπο, είτε ανήκει στον άγγελο ή γενικά σε κάθε λογική ύπαρξη. Επειδή λοιπόν οι άγγελοι είναι λογικά όντα, προφανώς έχουν προαίρεση. Έτσι και εδώ κάθε προαίρεση είναι πηγή καλού ή κακού. Και επειδή ο άγγελος είναι, ο διάβολος είναι εκπεσόν άγγελος, δηλαδή είναι λογικός, είναι και ελεύθερος, γι' αυτό το λόγο και αυτός είναι πηγή του κακού. Πηγή του κακού. Έτσι έχουμε δύο πηγές του κακού. Είναι ο άνθρωπος και ο διάβολος. Υπάρχει και μια τρίτη πηγή του κακού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά, θα λέγαμε, η συλλογική μορφή των ανθρώπων. Οπότε ουσιαστικά πάλι είναι ο άνθρωπος και ο διάβολος. Αλλά συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι τρεις οι πηγές του κακού. Αυτή η τρίτη, η συλλογική μορφή των ανθρώπων, δεν είναι παρά αυτό που λέμε κόσμος. Και ο κόσμος είναι πηγή του κακού. Ο κόσμος όμως αποτελείται από ανθρώπους κατά έναν συλλογικόν, μαζικόν αν θέλετε τρόπον, και προβάλλει την κακή του προαίρεση ο κόσμος, που επηρεάζει με την παρουσία του κακού τους ανθρώπους, τους άλλους ανθρώπους, τους γύρω ανθρώπους. Έτσι και ο κόσμος είναι πηγή του κακού. Θα λέγαμε λοιπόν έχουμε τρεις πηγές του κακού. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο διάβολος και ο κόσμος. Και λέγει εδώ λοιπόν ότι δεν είσαι μόνος εσύ αρχηγός του πράγματος που αναφέραμε, δηλαδή της, του κακού, αλλά και κάποιος άλλος, είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι κάκιστος υποβολεύς, φοβερός υποβολεύς. Υποβάλλει και εκείνος, αλλά όχι με βία, αλλά μόνο σε εκείνους οι οποίοι πείθονται εις αυτόν. Εδώ χρησιμοποιεί ένα χωρίο από τον εκκλησιαστή ως επιχείρημα. Είναι εκκλησιαστής 10 κεφάλαιων κόμμα
Κορίων 4. Εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβίεπισε, τόπον σου μη αφής. Όταν λέγει ανεβεί πνεύμα του εξουσιάζοντος, του διαβόλου, έρθει σε σένα να σε επηρεάσει, μη δώσεις εις αυτόν τόπον. Σας θυμίζει κάτι από την Καινή Διαθήκη? Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, μην οργίζεστε, αλλά να τελειώνει ο παροργισμός σας με τη δύση του ηλίου, για να μην δίνετε τόπον εις τον διάβολο. Είναι, θα λέγαμε, του ιδίου της ιδίας εκφράσεως θέμα. Μη δώσουμε τόπο εις τον διάβολο. Καταρχάς λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πολλά παρακάτω γραφεία για τον διάβολο, τα οποία δεν θα πούμε σήμερα, δεν προλαβαίνουμε, λέει πάρα πολλά. Πώς δηλαδή και στο διάβολο το κακό ξεκίνησε, πιάνει μάλιστα και την παρακάτω παράγραφο, γι' αυτό μην πείτε ότι είπαμε λίγα, θα πούμε μόνο σαν αναφέρει εδώ η τρίτη παράγραφος. Επιφυλασσόμεθα προσεχώς δια τα παρακάτω. Ένα σημείο είναι ότι δεν μπορεί ο διάβολος με το ζόρι να επιβληθεί παρά μόνο να πείσει. Σε αυτό ας ευελπιστούμε. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό ο διάβολος. Καταρχάς μένει εκ της φύσεώς μας, διότι η προαίρεση είναι κάτι φοβερό. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι η προαίρεση άμα πεις ένα όχι και το λες και το πιστεύεις? Μέχρι μαρτυρίου. Μέχρι αίματος. Λες όχι. Τελείωσε, πάει. Παραπέρα από αυτό τι μπορεί να γίνει? Τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορεί ουδείς πια πας στην εξουσία του Θεού πέρα και πέρα. Φεύγεις από την παρούσα ζωή. Ολότελα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο διάβολος δεν μπορεί να βιάσει. Μπορεί κάποτε να έχουμε κάποιους εκφοβισμούς που προκαλεί ο διάβολος. Μπορεί να δημιουργήσει βία, βάζω τώρα τη λέξη βία εντός εισαγωγικών, με κάποια τεχνάσματα που θα κάνει. Αλλά στην πραγματικότητα να επιβληθεί με τη βία είναι τελείως αδύνατο. Δεν το επιτρέπεται, είναι τελείως αδύνατο. Και δεν το επιτρέπεται από το Θεό, αλλά και από τη φύση που σας είπα του πράγματος προαιρέσεως, το ανέφερα προηγουμένως, και εκεί δεν χωράει, δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν λέγεται εδώ, υποβάλλει μενουν εκείνος σου μην βία επικρατεί των μη πειθωμένων. Εάν δεν πιστεί στον διάβολο, αυτός δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα απολύτως. Αυτό ας το κρατήσουμε παρακαλώ. Είναι χρήσιμο. Ξέρετε πως ξεκινάει ο διάβολος? Έρχεται και σου σφυράει μια ιδέα. Σου σφυράει μια ιδέα. Σου λέει κάνε αυτό. Ή σου φέρνει μια εικόνα. Μια εικόνα στη φαντασία. Και τώρα προσπαθεί να δει τις αντιδράσεις σου στην εικόνα που σου παρουσίασε. Πώς θα αντιδράσεις? Ξέρετε δε ότι και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι μπορούμε να κρίνουμε την αντίδραση ενός ανθρώπου από κάτι που θα του παρουσιάσουμε. Α, αν σας παρουσιάσω εγώ μια εικόνα τώρα, μπορώ να δώσω το πρόσωπά σας, πρόσωπό σας, να μελετήσω δηλαδή το κάθε πρόσωπο, πώς ο καθένας αντιδρά στην εικόνα που θα είδε, που θα έβλεπε. Καλή, κακή, αποτροπαία, ό,τι είναι. Πάντα άνθρωπος παρουσιάζει μια αντίδραση. Να μείνει απαθής είναι αδύνατο. Τελείως. Ο διάβολος λοιπόν βλέπει τι αντίδραση έχουμε στην εικόνα που μας παρουσιάζει. Ας πούμε μια ανήθικη εικόνα. Μας βλέπει. Τι κάναμε? Μορφασμούς? Απαρέσκεια? Ευαρέσκεια? Αν δει απαρέσκεια και πάμε αλλού τα μάτια μας και τα βγάλουμε από την εικόνα που μας παρουσιάζει, τότε μένει μετέωρος ο διάβολος. Μπορεί να κάνει μεταφορά της εικόνας, να πάει τώρα στην άλλη οπτική μας γωνιά που έχουμε τα μάτια μας, νοητά πάντοτε γιατί είναι στη φαντασία, να μας παρουσιάσει εκεί την εικόνα. Εμείς φεύγουμε και από εκεί και πάμε αλλού. Αλλού. Πηδάμε από εδώ και από εκεί. Πηδάμε. Ξέρετε πώς πηδάει μια γάτα από φράκτη σε φράκτη όταν την κυνηγάει ένα σκύλο? Πηδάει από εδώ δέντρο, σε δέντρο, σε φράκτη, στα κεραμίδια. Πηδάει από σημείο σε σημείο. Έτσι μπορεί να πηδάει η φαντασία μας όταν μας κυνηγάει ο διάβολος να μας δείξει την εικόνα που θέλει. Εμείς δεν θέλουμε να τη δούμε. Την είδαμε μία φορά, δεν θέλουμε να τη δούμε παρακάτω. Αντιδρούμε. Τότε
Ο διάβολος δεν μπορεί παρακάτω να κάνει τίποτε. Τι να κάνει παρακάτω? Βλέπει ότι εμείς αποφύγαμε. Παρετείται ο διάβολος. Θα επανέλθει. Δεν έχει σημασία. Αλλά εκείνη την ώρα παρετείται. Φεύγει. Γιατί δεν του δώσαμε τόπον. Δηλαδή δεν αφήσαμε περιθώρια εις αυτόν να καταλάβει ότι μπορεί να έχει τόπο να μείνει. Όταν δείξουμε ευαρέσκεια στην εικόνα που μας παρουσίασε, βλέπει ότι αρχίζει, βλέπει ότι μας αρέσει. Και τότε αρχίζει να τη χρωματίζει με τον δαιμονικό του χρωστήρα, το πινέλο του, το δαιμονικό του, με χρώματα εξαίσια και παραδείσια και εξωτικά. Να ζωγραφίζει εκεί. Και τότε βλέπει ότι εμείς όλο και προσελκυόμεθα από την εικόνα που μας ζωγραφίζει. Τότε αρχίζει να εχμαλωτίζεται μετά την σκέψη η επιθυμία και τότε βλέπει οι αντιδράσεις και στο σώμα μας και τότε εκεί είναι που πια καλεί και άλλους δαίμονες και αρχίζουν τα πεπειρωμένα του βέλη και να λέμε δεν αντέχω, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα πάω να διαπράξω την αμαρτία. Αδελφέ μου, η αμαρτία δεν ήταν παρά ήρθε, τι λέγαμε προηγουμένως, ούτε ζών, ούτε ουσία, ούτε άγγελος, τίποτα, ούτε δαίμον, τίποτα. Ούτε ο διάβολος, το διάβολος έχει το κακό στην προαίρεση, θα το δούμε την ερχομένη φορά. Συνεπώς, ήρθε με υποβολή. Δεν το διώξες αμέσως και σε κυρίευσε. Αυτό ήταν όλο. Μην αιτιάσει τη φύση σου, αδελφέ μου, και λες ότι η φύση μου είναι τέτοια η οποία δεν αντέχει. Άλλο ότι τη φύση σου από την πολύ, θα λέγαμε, κατάχρηση της αμαρτίας, την κατέστησες επιρρεπή εις την αμαρτία. Άλλη παράγραφος αυτό. Είναι αυτή η ροπή που υπάρχει, όπως ακριβώς ένας που πέρασε μια αρρώστια, έχει μία επιρρέπεια σε αυτήν, μία ροπή, μία κλίση προς αυτήν την αρρώστια, γιατί την πέρασε και έχει ασθένεια. Πώς θα το κάνουμε? Γι' αυτό μην αιτιόμεθα την φύση μας. Η φύση μας δεν είναι αμαρτωλή. Πολλοί λένε έτσι γεννήθηκα. Όχι, αδελφέ μου, δεν γεννήθηκες έτσι. Μερικοί άλλοι ακόμα πιο περισσότερο προχωρούν και λέγουν έτσι με έκανε ο Θεός. Ο Θεός σε έκανε. Και από την άλλη μεριά θα σου ζητήσει λόγο για τις αμαρτίες σου. Και τι είναι ο Θεός? Αντιφατικός είναι ο Θεός? Άδικος είναι ο Θεός? Όχι, εσύ φταίς. Το κακό στην προαίρεσή σου είναι, δεν πρόσεξες στην αρχή, εδέχθηκες την υποβολή του διαβόλου, επίσθης σε εκείνο το οποίο σου παρουσίασε και τώρα σπέβδεις να συγκατατεθείς και βγάζεις το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η φύση σου φταίει. Δια τούτο, συγγνώμη, εάν αποκλείσεις την θύρα σου και μάκρον σου την χάνον, ου βλάψισε. Άμα κλείσεις την πόρτα σου και σταθεί ο διάβολος μακριά, τότε δεν μπορεί καθόλου να σε βλάψει. Τι σημαίνει να κλείσω πια την πόρτα μου? Ποια πόρτα, πώς, τι είναι η τρόπο? Την πόρτα του σπιτιού μου? Κάποτε, αγαπητοί μου, θα κλείσουμε και την πόρτα του σπιτιού μας. Αν γίνεται κάτι στο δρόμο ή στην αυλή μας, θα κλείσουμε και την πόρτα του σπιτιού μας. Θα κλείσουμε και τα παράθυρα. Κάποτε θα κλείσουμε και τα αυτιά μας. Θα τα βουλώσουμε για κάποια ώρα, να μην ακούσουμε κάτι που δεν πρέπει να ακούσουμε. Κυρίως όμως θα κλείσουμε την πόρτα της ψυχής. Ακούστε εδώ ένα σημείο τι λέγει. Λέγει η Εζεκιήλ ή ο Ιερεμίας, δεν θυμούμε, «Δια των θηρίδων ανέβει θάνατος». Ποιες είναι οι θηρίδες? Λογαριάστε καταρχάς μία οικοδομή η οποία είναι ένας πύργος. Και ο πύργος, όπως ξέρετε, παράθυρα δεν έχει χαμηλά, γιατί αν είχε παράθυρα τότε είναι ευάλωτος. Αλλά τότε τι, τα παράθυρα θα έχει πολύ υψηλά. Θηρίδες, μικρά παραθυράκια, θα έχει πολύ υψηλά, πάνω-πάνω, κοντά στις πολεμίστρες. Εκεί λέγει δια των θηρίδων ανέβει θάνατος. Σκαρφαλώνει ο εχθρός με μία σκάλα, μπαίνει από εκείνα τα παραθυράκια και μπαίνει μέσα. Νοητός, οι θηρίδες, τα παραθυράκια, είναι οι πέντε μας αισθήσεις.
Όλοι οι νηπτικοί πατέρες έτσι τοποθετούν και ερμηνεύουν το πράγμα. Είναι οι πέντε μας αισθήσεις, από τις οποίες με τις οποίες επικοινωνούμε με τον εξωτερικό κόσμο. Ό,τι είναι λοιπόν απ' έξω για να έρθει μέσα μας, θα περάσει από την ακοή μας, από την όρασή μας, από την όσφρησή μας, από τη γεύση μας και από την αφή μας. Αυτές τις θηρίδες πρέπει να τις κλείσουμε. Πρέπει να τις κλείσουμε. Αντελήφθεις ότι κάτι βλέπεις στο δρόμο που είναι βρώμικο, γύρισε τα μάτια σου αλλού. Σημαίνει, κατέβασες το πορτάκι της αισθήσεως της οράσεως. Ο Άγιος Νικόδημος στο βιβλίο Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων λέγει ότι τα μάτια είναι μεγάλοι κλέφτες. Απλώνουν, λέει, κάτι χέρια και κλέπτουν τα ξένα πράγματα αοράτως και αθεάτως. Κλέβουν ξένες ομορφιές, κλέβουν χρήματα, τα μάτια. Και γίνονται μέσα στην ψυχή επιθυμία, γίνονται φθόνος, γίνονται ζήλια, γίνονται πολλά πράγματα. Διότι τα μάτια βγάζουν αυτά τα χέρια, τα πελώρια, αρπάζουν και φέρουν μέσα στην ψυχή. Λοιπόν, κλείσε το πορτάκι. Μη κάθεσαι να ακούς τη συντροφιά σου βρώμικα αστεία που λένε σόκιν και δεν ξέρω τι. Μην αφήνεις τις αισθήσεις σου να ακουμπάνε εκεί που αισθάνεσαι ότι μπορεί να πάθει ζημιά. Μην μπαίνεις στο λεωφορείο, αδελφέ μου, ιδίως στην αστική, όταν ξέρεις ότι είναι πολύ συνοστισμός και εκεί μπορείς να πάθεις ζημιά, γιατί σε ζουλάνε και ζουλάς. Σας τα λέω αυτά γιατί τα ακούμε και τα ξέρουμε. Μην μπεις στο λεωφορείο, πήγαινε με τα πόδια. Μα βιάζομαι. Καλύτερα να χάσεις, δεν ξέρω τι θα έκανες, παρά να χάσεις την ψυχή σου. Ή πήγαινε εγκαίρως, φύγε μισή ώρα πιο νωρίς από το σπίτι σου και πήγαινε με τα πόδια, αν ξέρεις ότι πειράζεσαι, αν μπεις στο λεωφορείο και σε ακουμπάνε άνθρωποι, ακουμπάς. Αυτό θα πει κατεβάζω το πορτάκι της αισθήσεως της αφής και ούτω καθεξής. Μάλιστα, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η αφή είναι η πιο βασανιστική αίσθηση, ιδίως για θέματα σαρκικά. Αν παρελπίδα ο εχθρός πηδείς από το παραθυράκι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για μια στιγμή, παρά τη θέλησή σου, δεν παρεσκεύασες εσύ τον εαυτό σου έτσι, παρά τη θέλησή σου κάτι είδες, παρά τη θέλησή σου κάτι άκουσες. Τότε ακούστε τι λέει η Αγία Γραφή. Τότε πάση φυλακή τήρησιν καρδίαν. Διότι το πάση φυλακή, φυλακή θα πει φύλαγμα, με κάθε φύλαγμα το να φυλάξουμε τις θηρίδες. Και γιατί λέγεται θάνατος, ξέχασα να σας το πω, διότι έτσι μπαίνει ο θάνατος μέσα στη ζωή σου, στην ψυχή σου. Όταν μπει η αμαρτία μέσα στην ψυχή σου δια των αισθήσεων, τι μπαίνει στην πραγματικότητα? Μπαίνει ο θάνατος. Γιατί η αμαρτία τι είναι? Θάνατος είναι. Λοιπόν, αν παρελπίδα, γιατί άνθρωποι δεν θα βάλουμε παροπίδες, ούτε θα περπατάμε τυφλά, ούτε θα βάλουμε βίσματα στα αυτιά μας. Δεν είναι δυνατόν. Ούτε θα βουλώσουμε τα ρουθούνια μας να μην μυρίσει κάτι άσχημο, κάτι που μπορεί να μας προκαλέσει. Μια μυρωδιά, δεν ξέρω τι. Πειράζονται άνθρωποι κάποτε με ένα άρωμα. Μυρίζουν ένα άρωμα και πειράζονται. Ο καθένας όπου έχει την αχίλιο του πτέρνα, όπου έχει την κερκό πορτά του και μπορεί να αλωθεί η πόλη του, θα προσέχουμε. Αλλά κάποια στιγμή ξέρω κάτι παθαίνουμε. Μπαίνει ο εχθρός λοιπόν, μπήκε μέσα. Α, μπήκε ο εχθρός, έτσι. Να λοιπόν τώρα. Πάση φυλακή τήρηση καρδία. Πρόσεξε, μην κατέβει στην καρδιά σου αυτό το πράγμα. Είδες κάτι, βγάλε το γρήγορα. Δηλαδή να μην σου κυριεύσει την καρδιά. Αυτό είναι όλο. Εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη. Να μην κατέβει στην καρδιά. Να φυλάξει την καρδιά σου. Και όταν εκεί γίνει ο μεγάλος αγώνας, όπως λέει παρακάτω, τότε δεν θα χρειαστείς, λέει, ούτε πυροσβεστική υπηρεσία. Εγώ βάζω τη λέξη πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά λέω για φωτιά εδώ, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά για να το ζωντανέψω. Ούτε θα χρειαστείς πυροσβεστική υπηρεσία για να σβήσεις τις ορμές σου,
ούτε θα χρειαστείς πέλεκη, λέγει, μπαλτά για να κόψεις. Τι να κόψεις, πια που ρίζες εκεί, έγινε η αμαρτία, ριζώθηκε μέσα πάλι. Πού τρέχεις τώρα, πού. Στην αρχή, ακούστε αγαπητοί μου, στην αρχή θα κάνουμε την προσπάθειά μας οπωσδήποτε να μην δημιουργηθεί ουδε μία ρίζα μέσα στην καρδιά. Εάν δε αδιαφόρος δέξει την ενθύμηση επιθυμίας δια των λογισμών ρίζας εν σύ καταβάλλεται και καταδεσμή σου την διάνοια και κατασπάσε εις βόθρον κακών. Εδώ τώρα είναι η αυτοπεποίθηση που καμιά φορά έχουμε. Εάν λέγει δεχθείς λέγοντας τον εαυτό σου ότι εγώ δεν πειράζουμε, α δεν βαριέσαι, δεν παθαίνω τίποτα, έτσι λένε μερικοί, δεν παθαίνω τίποτα, τότε και δεχθείς λέει την ενθύμηση της επιθυμίας δια των λογισμών, τότε μπαίνουν, καταβάλλονται ρίζες, μπαίνουν ριζάκια, ριζούλες. Και όπως θα πει λίγο πιο κάτω, μην ξεχνάς ότι και τις πέτρες οι ρίζες διαρριγνύουν. Ακούστε πως το λέγει. Αλήσως λέγεις, πιστόσιμη. Α, είμαι πιστός άνθρωπος, δεν παθαίνω τίποτα. Και ού περιχείρεται μου επιθυμία, ότι δεν υπερτερεί η επιθυμία μέσα μου. Εγώ είμαι γερός, είμαι δυνατός. Κανεν θυμίσω πυκνότερον. Και αν ακόμη αυτά τα πράγματα τα σκεφτώ πιο πυκνά. Αγνοείς ότι και πέτραν έριξε ρίζα παραμένουν σαν πολλάκις. Αγνοείς ότι και τη ρίζα, την πέτρα την διασπάει ρίζα. Αγαπητοί μου, έχετε δει δέντρα που είναι σε πλαγιές βουνών και εκεί οι ρίζες περνούν μέσα από τους βράχους και τους σπάζουν τους βράχους. Η ρίζα είναι φοβερό πράγμα. Έχει τρομακτική δύναμη η ρίζα. Έτσι λοιπόν, αν μέσα στην ψυχή σου δημιουργήσεις ρίζες, θα σε ανατρέψει αυτό το κακό το οποίο ρίζωσε μέσα σου. Μη δέξει τον σπόρον επί διαρρήξει σου την πίστη. Μη δεχτείς τον σπόρο γιατί θα σου διαρρήξει την πίστη. Μη διαβάζεις αιρετικά βιβλία, μη λες είμαι δυνατός. Μη διαβάζεις άλλων θρησκειών βιβλία, μη λες είμαι δυνατός. Διότι σε κάποια ανύποπτη στιγμή μπήκαν αυτές οι ριζούλες, θα αρχίσει η αμφιβολία. Και η αμφιβολία είναι το σπέρμα του διαβόλου. Πριν η ανθίση πρόριζον έξελε το κακόν. Πριν λέει η ανθίση, πριν πιάσει ρίζα, κόψω το κακό. Μοίρα θυμίσας εξ αρχής πέλικας ύστερον και πυρ πολυπραγμονήσεις. Μην τεμπελιάσεις από την αρχή και ύστερα ζητάς φωτιά, είπαμε την πυροσβεστική υπηρεσία, και τσεκούρι για να τα κόψεις. Αρχόμενος οφθαλμιάν θεραπεύου κατά καιρόν, ή να μην τυφλωθείς τότε ζητήσεις τον ιατρόν. Όταν αρχίσεις να έχεις πονόματο, πήρε στο γιατρό. Όχι όταν θα τυφλωθείς, τότε να ζητάς τον γιατρό. Όπως καταλάβατε αγαπητοί μου, πρέπει το κακό να το κόβουμε από την αρχή. Ο διάβολος το υποβάλλει. Δεν έχει τη δύναμη να μας το εγκαταστήσει. Από μας εξαρτάται τελικά να το αποδεχθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιζόμεθα να μην αποδεχθούμε ποτέ το κακό που μας υποβάλλει ο Σατανάς.